δολαρίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 50.000, ενώ απελπιστική είναι η κατάσταση για τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έμειναν άστεγοι. Ήρθαμε σε μια πόλη που πλέον δεν υπάρχει. Είναι τα λόγια των Ιρανών αξιωματούχων που αντικρίζουν την ΜΠΑΜ στο νοτιοανατολικό Ιράν, η οποία επλήγει περισσότερο από τα 6,3 ρίχτερ της περασμένης Παρασκευής. Με τους 80.000 κατοίκους πριν το σεισμό, στην κυριολεξία αφανίστηκε από το χτύπημα του εγκέλαδου. Παντού πτώματα που θάβονται σε μαζικούς τάφους. Οι νεκροί ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 50.000, δηλώνουν Ιρανοί αξιωματούχοι. Υπάρχουν συνοικίες της πόλης και ορισμένα χωριά στα οποία ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί έρευνες. Σε πολλές περιπτώσεις ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα ζωντανό στα κατεστραμμένα σπίτια τους. Του Ιράν, Μοχάμαντ Χαταμί, μετέβη στον τόπο της τραγωδίας και επισκέφθηκε τα τραυματισμένα από το σεισμό παιδιά. Τα παιδιά που έχουν μείνει άστεγα, τα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά. Ορισμένα από τα σωστικά συνεργεία προετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την πόλη και όσα παραμένουν επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους πλέον στην ανακούφιση και την περίθαλψη των πληγέντων, καθώς θεωρείται απίθανο να υπάρχουν ακόμη επιζώντες στα ερείπια. Όμως η κατάσταση είναι χαώδης και τα προβλήματα πολλά. Υπάρχουν και εκείνοι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την τραγωδία και λαιλατούν τις περιουσίες που καταπλάκωσαν τα ερείπια, ενώ άλλοι προσπαθούν να αρπάξουν μια κουβέρτα ή ένα μαξιλάρι από τα φορτηγά που μεταφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια. We speculate that some of the people that we first think is next of kin actually are looters. They want us to dig someplace. When some teams do the digging, they find some material. People just take it and get away. Τα σωστικά συνεργεία απευθύνουν έκκληση να αποσταλούν περισσότερες κουβέρτες, ρουχισμός και φάρμακα για τους δεκάδες χιλιάδες αστέγους. Επίσης, αυτό που χρειάζονται άμεσα οι σεισμοπαθείς είναι παιδικά ρούχα, σαπούνι, μαγειρικά σκεύη και μεγάλα δοχεία για τη φύλαξη πόσιμου νερού. Μέσα στην ατμόσφαιρα του θανάτου και την καταστροφή, αισιοδοξία σκορπούν οι ειδήσεις για την ανάσυρση ζωντανών από τα ερείπια. Ένα βρέφος 6 μηνών βρέθηκε ζωντανό στην αγκαλιά της νεκρής μητέρας του, ενώ το κελάιδισμα 2 καναρινιών έσωσε 2 παιδιά που είχαν παγιδευτεί στα ερείπια του σπιτιού τους. Οι διασώστες πήγαν στο σημείο που ακουγόταν το κελάιδισμα και βρήκαν τα 2 παιδιά ζωντανά κάτω από τα χαλάσματα, δίπλα στο κλουβί με τα καναρίνια. Να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα σύνταξης του Πόλης και τη Δυτικά Νουσάκη για να μας μεταφέρει 2 ειδήσεις της τελευταίας στιγμής από την Ολλανδία. Τιτίκα, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη μία επιστολή παγιδευμένη με εκρηκτικά παραδόθηκε σήμερα στην έδρα της Eurojust, είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο της δικαιοσύνης στη Χάγη. Ο μηχανισμός, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, δεν εξεράγει. Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα της Μπολόνια, από όπου προέρχονται και όλες οι παγιδευμένες επιστολές που έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ρωμάνο Πρόντι, και συνεχίζοντας και με τον πρόεδρο της, Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Jean-Claude Trichet, προέρχονται λοιπόν από την Μπολόνια και σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα της πόλης, είναι πιθανό να σταλούν και άλλες παγιδευμένες με εκρηκτικά επιστολές. Όπως εκτιμά, οι επιθέσεις αυτού του τύπου δεν έχουν σκοπό να σκοτώσουν τους παραλήπτες, αλλά να δημιουργήσουν πανικό. Όπως είπε μάλιστα Βέλγος αξιωματούχος, όλες οι υπηρεσίες και τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στο Βέλγιο πρέπει να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας και να δείχνουν μεγάλη προσοχή στις επιστολές που προέρχονται από την ιταλική πόλη Μπολόνια. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η εφημερίδα La Repubblica αποκαλύπτει σήμερα πως οι παγιδευμένες επιστολές συνδέονται με αναρχικές ομάδες και πως το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας διαθέτει κατάλογο με 250 ονόματα αναρχικών από όλη την Ευρώπη
και ειδικά Ιταλών, Ισπανών και Ελλήνων. Άρα είναι και Έλληνες αναμειγμένοι, τους θεωρούν ως υπόπτους για την επιστολή, για την αποστολή τέτοιων επιστολών. Αυτό μας λες τι κάνουν, Σάκη. Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι στο Άμστερνταμ τώρα δύο αίσθησες αναχωρήσεων εκενώθηκαν καθώς εντοπίστηκε εγκαταλειμμένη αποσκευή. Περίπου 200 επιβάτες απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες αναχωρήσεων που εξυπηρετούν κυρίως πτήσεις προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει έως και αυτή την ώρα την αποσκευή, την εγκαταλειμμένη αποσκευή, ενώ έχουν παρατηρηθεί και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις υπόλοιπες πτήσεις. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τη Δυτικά Ανουσάκη και να συνεχίσουμε από το διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Υπό το φόβο ενός τρομοκρατικού χτυπήματος ετοιμάζονται να υποδεχτούν το 2004 οι Νεοϊορκέζοι. Την ίδια ώρα στην Κωνσταντινούπολη δεν θα γίνει καμία πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση με το φόβο ενός χτυπήματος. Και κάτω από αυτό το πρίσμα, οι Αμερικανικές αρχές απαιτούν από τις ξένες αεροπορικές εταιρείες ένοπλη φρουρή να επιβαίνουν σε κάθε πτήση τους από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο πλησιάζει η πρωτοχρονιά, τόσο εντείνονται οι φόβοι και οι ανησυχίες ότι η Al-Qaeda ενδέχεται να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αεροσκάφη σε νέες επιθέσεις. Μία εβδομάδα μετά την αύξηση του επίπεδου συναγερμού για τρομοκρατικές επιθέσεις, οι Αμερικανικές αρχές αξιώνουν από τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να επιβιβάζουν οπλισμένους αξιωματικούς της ασφάλειας σε επιλεγμένες πτήσεις τους από και προς τις ΗΠΑ για να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο. Κάθε φορά που οι μυστικές υπηρεσίες θα επισημαίνουν ότι υπάρχει απειλή σε κάποια πτήση, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα απαιτεί από ξένες εταιρείες να τοποθετούν ένοπλους φρουρούς στη συγκεκριμένη εμπορική ή επιβατική πτήση. Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία αρνηθεί να συμμορφωθεί, θα απαγορεύεται στα αεροσκάφη της η άδεια προσγείωσης, απογείωσης ή η πτήση πάνω από τις ΗΠΑ. Ορισμένες χώρες όπως η Βρετανία ήδη έχουν τοποθετήσει ένοπλους φρουρούς σε ορισμένες πτήσεις τους, αν και η ανακοίνωση έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις μεταξύ των διεθνών αερομεταφορέων και των αεροπορικών οργανισμών. Και αν και οι προετοιμασίες για την πρωτοχρονιά βρίσκονται στην τελική ευθεία στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Ο δήμαρχος της πόλης, Michael Bloomberg, δήλωσε ότι οι Νεοϊορκέζοι δεν υποκύπτουν και δεν φοβούνται τις απειλές των τρομοκρατών, ανακοινώνοντας ότι θα τηρήσει την παράδοση πατώντας ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα το κουμπί με το οποίο θα αρχίσει η κάθοδος της κρυστάλλινης μπάλας. Την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση αναμένεται να παρακολουθήσουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Nobody seems to really be afraid. I mean, everybody's walking around having a good time, and I don't think that it's anything to worry about. Well, we feel safe. There's concern, but we feel safe about it, and that's what's nice. And apparently so do millions of others, because it's crowded here this week. Στην Κωνσταντινούπολη όμως οι φόβοι και οι ανησυχίες έπειτα από τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα του Νοεμβρίου προκάλεσαν την ακύρωση για λόγους ασφαλείας των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς στην πλατεία Ταξίν. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοίνωσε πως κλείνει προσωρινά την πρεσβεία της στο Περού για λόγους ασφαλείας. Στα δικά μας, τα χρόνια πολλά στους ηλικιωμένους του γυροκομείου Πειραιά ευχήθηκαν σήμερα ο Κώστας και η Νατάσα Καραμαλή. Ο πρόεδρος μιας